Πριν από λίγες μέρες, η Άντζελα Δημητρίου είχε πει ότι απέχει από το σεξ ένα χρόνο. Σήμερα επιστρέφει με περισσότερες καυτές αποκάλυψεις. Καταρχάς, να σας πω ότι είστε μία κούκλα. Ευχαριστώ. Καλό το γέλιο, μην μας βγει ξινό όμως, γιατί σε βλέπω ψηλιασμένη για τη συνέχεια. Πρόσφατα, σε μία δήλωσή σας, είπατε ότι. Επειδή. Είπατε πολλά. Πιο πολλά. Ακολουθεί απάντηση φωτιά. Γιατί είμαι πολύ εγκεφαλικός άνθρωπος. Εξαιρούνται λοιπόν τα μεγάλα του μάτια, τα πυκνά του μαλλιά και τα παράξενα χείλη που σε καίνε σαν φωτιά. Μέσα σε όλο αυτό, επειδή είστε και συναισθηματικός άνθρωπος, τονίσατε ότι δεν έχω κάνει σεξ, ακριβώς επειδή δεν έχω και κάτι αντίστοιχο. Φυσικό και επόμενο είναι. Γιατί είμαι πολύ εγκεφαλικός άνθρωπος. Η ζωή περνά και χάνεται, η ζωή ποτέ δεν πιάνεται. Όπως έχουν γίνει τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Προτιμώ λοιπόν να είμαι μόνη μου και να είμαι μια χαρά όπως είμαι. Κούκλα. Και να θαυμάζω τον εαυτό μου, παρά να το μοιράζομαι. Το δάκρυ της Femme Fatale έπεφτε ζεστό πάνω στο λάβαρο της γυναικείας επανάστασης. Έχετε όντως πληγωθεί από τους άνδρες? Πάρα πολύ. Ωραία, ας βρούμε μια άκρη. Εσύ τι λες, θα γίνουμε επιτέλους εραστές? Δεν ξέρω αν το σεξ είναι σεξ και αν υπάρχει έρωτας τώρα πια. Τώρα μη λες τίποτα. Από μοιραία της πίστας, νοικοκυρά σε απόγνωση. Το πότε θα επιστρέψει στην ερωτική ζωή δεν θα το μάθουμε ποτέ. Φοβάστε να ξεκινήσετε κάτι άλλο? Δεν με φοβάμαι. Μ' αρέσει καλύτερα έτσι όπως είμαι τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω. Ποτέ μιλές, ποτέ λένε. Αλλά δεν ξέρω. Το σεξ. Θέλω να είμαι μόνη μου. Μ' αρέσει καλύτερα. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Πες και το κλισέ να κλείσω. Αυτή την περίοδο είστε ερωτευμένοι? Είμαι, ναι, με τη δουλειά μου. Σε καλό να μας βγει.